Drop the weapon. Drop yours, Parker. Η έλευση του Revelation στα οικιακά συστήματα ψυχαγωγίας και στους προσωπικούς υπολογιστές αποτελεί μία από τις πλέον ευχάριστες ειδήσεις, αφού πρόκειται ίσως για το καλύτερο κεφάλαιο της σειράς από το 2005 και έπειτα, τουλάχιστον για τους λάτρες των παλιών ατμοσφαιρικών Resident Evil και του survival horror στοιχείου. Σίγουρα υπάρχει έντονο και το στοιχείο της δράσης, αλλά η τρομακτική και κλειστοφοβική ατμόσφαιρα, η αίσθηση του να είναι ο ήρωας αβοήθητος και να μην ξέρει τι τον περιμένει στην επόμενη γωνία, καθώς και οι συνθήκες που επικρατούν στις τοποθεσίες που διαδραματίζεται το Revelations, είναι στοιχεία που θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα όσοι επιζητούν επιστροφή στις ρίζες για το διάσημο franchise της Capcom. Η μεταφορά του τίτλου από το 3DS σίγουρα εγκυμώνει κινδύνους που εντοπίζονται στο θέμα ποιότητας και απόδοσης, κυρίως του τεχνικού τομέα. Αλλά η εταιρεία φρόντισε ώστε το αποτέλεσμα να είναι αρκετά θελκτικό, αφού από τα πρώτα βίντεο μέχρι και τα μοντέλα των χαρακτήρων φαίνεται αισθητά η προσπάθεια των δημιουργών να προσφέρουν στους παίχτες κάτι παραπάνω από ένα απλό port. Ενώ η ποιότητα στα βίντεο και στην εμφάνιση των χαρακτήρων είναι εξαιρετική και μάλιστα ανώτερη του 3DS, κάποια textures χαμηλής ανάλυσης, τα αντικείμενα και οι εχθροί πλήττουν κάπως τον οπτικό τομέα, προδίδοντας την προέλευση του τίτλου. Ο χειρισμός παραμένει το καλύτερο στοιχείο της μεταφοράς, αφού ουσιαστικά επιστρέφει σε πιο γνώριμα και φιλόξενα εδάφη, ενσωματώντας επακριβώς κάθε εντολή στα αντίστοιχα πλήκτρα με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει την απόλυτη Resident Evil εμπειρία στα χέρια του παίχτη και με δεδομένη την ύπαρξη του δεύτερου αναλογικού μοχλού στα χειριστήρια, το Revelations προσφέρει εξ αρχής την απόλυτη εμπειρία. Το στοιχείο που παραμένει προβληματικό είναι η τεχνητή νοημοσύνη των εχθρών αλλά και των συντρόφων. Ο τίτλος επιστρέφει με ακόμα υψηλότερο δείκτη δυσκολίας για όσους τον επιλέξουν, κάτι που σίγουρα θα εκτιμήσουν οι σκληροπυρηνικοί του είδους. Ακόμη, στο Raid Mode υποστηρίζεται και ένας επιπλέον χαρακτήρας, η Rachel, την οποία σίγουρα θα θυμούνται όσοι ασχολήθηκαν με την κυκλοφορία του τίτλου στο 3DS. Το Resident Evil Revelations HD απευθύνεται φυσικά στους λάτρες της σειράς, αλλά περισσότερο σε εκείνους που απογοητεύτηκαν από τη μέχρι τώρα πορεία του franchise και αναζητούν επιστροφή στις ρίζες και στον απόλυτο τρόμο. Μπορεί να μην ζήσουν τον τρόμο όπως αυτός καθιερώθηκε στα πρώτα Resident Evil, αλλά οι στιγμές που θα τους ξαφνιάσουν, τρομοκρατήσουν και θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη σε υψηλά επίπεδα είναι πάρα πολλές και έντονες συνάμα.